Τυχαία και πυρηνική απειλή, προσπάθεια αναστραφή αλλού η προσοχή, σχολίασαν δυτικοί αξιωματούχοι. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να συνδεθούμε με τον Γιάννη Κουτσομίτη, πολιτικό αναλυτή και διευθυντή του ΚΑΠΑ News. Κύριε Κουτσομίτη, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας. Καλησπέρα σας. Κύριε Κουτσομίτη, έχουμε μπει πλέον στο δεύτερο μήνα του πολέμου. Ο κεραυνοβόλος πόλεμος και η κατάληψη του Κιέβου εντός 72 ωρών, και το βάζω εισαγωγικά αυτό, όπως ήταν η δήλωση τότε και ο στόχος, αποδείχθηκαν στην πράξη φιάσκο. Οι καταστροφές, ωστόσο, στη χώρα είναι ανυπολόγιστες. Ο φόρος σε ανθρώπινο αίμα πολύ βαρύς για τους Ουκρανούς. Θα ήθελα να μας πείτε ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις και να ακούσουμε και το σχόλιο σας. Ναι, ακριβώς. Βλέπουμε ότι από χθες με τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας ανακοινώνεται κυρίως προς το ρωσικό κοινό αλλά και στη διεθνή κοινότητα μια αλλαγή κατεύθυνσης των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων. Είμαστε αρκετά επιφυλακτικοί όμως να δούμε αν στην πράξη θα γίνει αυτό, αν και στο πεδίο αυτό πλέον, αυτή η αναδίπλωση των ρωσικών δυνάμεων είναι πλέον λογική, διότι δεν υπάρχει δυνατότητα να καταλάβουν μεγάλες πόλεις στο βαθμό που είχαν σχεδιάσει στην αρχή της επιχείρησης. Αυτό που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό ήταν η ομιλία πριν από λίγο του Προέδρου Biden στην Πολωνία, όπου ουσιαστικά ανήγγειλε ότι δεν μπορεί η Δύση να συνομιλήσει ουσιαστικά με τον Πούτιν και ότι ο Πούτιν δεν μπορεί να συνεχίσει να παραμένει στην εξουσία αυτής της χώρας αν η Ρωσία θέλει να συνεχίσει να είναι μέλος του πολιτισμένου κόσμου. Ουσιαστικά διέριξε τις σχέσεις της Δύσης με τη Ρωσία εφόσον ο Πούτιν παραμένει ηγέτης σε αυτή τη χώρα. Ακούγομαι διάφορες σκέψεις από ανθρώπους που είναι στο καθεστώς μέσα στην το ρωσικό του Πούτιν, ότι πλέον έχουν δει ότι υπάρχει πολύ μεγάλη αντίσταση και πρέπει να αναδιατάξουν τις δυνάμεις. Υπάρχει μια μερίδα η οποία ζητάει κλιμάκωση και χρήση και μη συμβατικών πολεμικών όπλων στην κατεύθυνση αυτή και υπάρχει και μια άλλη μερίδα η οποία επιζητά ένα συμβιβασμό. Θα δούμε τελικά τι θα επικρατήσει. Μάλιστα. Για να πάμε λοιπόν και στα σενάρια, υπάρχουν πολλά και είναι εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους. Αν αποκλείσουμε μια υποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων και αν αποκλείσουμε και την παράδοση των Ουκρανών, ποια είναι τα επικρατέστερα σενάρια? Νομίζω ότι ο πρώτος στόχος των Ρώσων αυτή τη στιγμή είναι να καταλάβουν συνολικά την μαρτυρική πόλη της Μαριούπολης, διότι έτσι θα μπορέσουν να κλείσουν συνολικά την Αζοφική θάλασσα και να έχουν πλήρη έλεγχο του 85% της επαρχίας του Ντομπάς. Επίσης θεωρώ πολύ πιθανό να προσπαθήσουν να καταλάβουν και τα υπόλοιπα εδάφη στα νότιο-ανατολικά της επαρχίας του Λουχάνσκ που δεν τα έχουν καταφέρει ακόμη να καταλάβουν και θεωρώ πολύ δύσκολο έως αδύνατο να επιχειρήσουν κάποια απόβαση επιχείρηση στην Οδυσσό. Στα βόρεια νομίζω ότι το πράγμα έχει παγιωθεί. Βλέπουμε πάρα πολλές αναφορές και των δυτικών υπηρεσιών αλλά και δηλώσεις ανεπίσημες Ρώσων ότι πλέον πάνε για μια παγιοποίηση των θέσεων στο βόρειο κομμάτι το οποίο πιθανότατα σε μια πολιτική διαπραγμάτευση θα το χρησιμοποιήσουν σαν ένα εργαλείο διαπραγματευτικό για να αποχωρήσουν από άλλες περιοχές. Μάλιστα. Τώρα οι Ουκρανοί ζητούν τρία πράγματα από τις χώρες του ελεύθερου κόσμου. Περισσότερα όπλα είναι το ένα, άμεση απεξάρτηση από το ρωσικό πετρέλαιο και επιβολή καθεστώτος απαγόρευσης κτήσεων πάνω από τη χώρα. Μέχρι ποιο σημείο θα ικανοποιήσει η Δύση τα αιτήματα αυτά και γιατί πιστεύετε? Νομίζω ότι σε συμβατικά όπλα υπάρχει συνεχής ενίσχυση των Ουκρανικών δυνάμεων. Η Σουηδία έστειλε καινούρια διαρματικά, η Βρετανία στέλνει συνεχώς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν συνεχώς όπλα, η Γερμανία καινούριο οπλισμό έστειλε χθες. Σε επίπεδο αμυντικών οπλισμών συμβατικών όπλων θα υπάρχει συνεχής ενίσχυση των Ουκρανικών δυνάμεων. Δεν υπάρχει όμως διάθεση από την πλευρά του ΝΑΤΟ να εμπλακεί με αεροπορικά μέσα και βαρύ οπλισμό που θα μπορούσε να εκλειφθεί από τη Ρωσία ως αιτία πολέμου για μια γενίκευση της σύραξης. Mm-hmm. Υπάρχει πολύ μεγάλη προσοχή από την πλευρά των χωρών του ΝΑΤΟ να μην εμπλακούν σε αυτή τη διένεξη η οποία μπορεί να προκαλέσει και ένα παγκόσμιο πόλεμο. Είναι χαρακτηριστική η αναφορά του Εμμανουέλ Μακρόν στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ δεν θέλουν να γίνουν μέρος αυτής της σύγκρουσης.
Από την άλλη πλευρά, το ενεργειακό, υπάρχουν πολύ μεγάλες δυσκολίες σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όπως είναι η Γερμανία και η Ελλάδα φυσικά, που έχει μια εξάρτηση κοντά στο 40% από το ρωσικό αέριο. Και θέλω να δούμε με ένα συνοπτικό σας σχόλιο και τα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής, της έκτατης Συνόδου Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ακριβώς. Λοιπόν, είναι σχεδόν αδύνατο, θα λέγαμε αυτή τη στιγμή, η Ευρωπαϊκή Ένωση να διακόψει απότομα την παροχή του φυσικού αερίου, χωρίς αυτό να προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη αναστάτωση οικονομική και θα έλεγα και κοινωνική. Και νομίζω είναι ορθή αυτή η απόφαση, παρότι είναι πολύ δυσάρεστο αυτή τη στιγμή που δεν μπορούμε πραγματικά να συνεισφέρουμε περισσότερο στον αγώνα κατά της αυτής της εισβολής. Νομίζω ότι αυτός ο μικρός συμβιβασμός που επετεύχθηκε στην Σύνοδο είναι ένα βηματάκι μπροστά, χωρίς να είναι η λύση του προβλήματος. Η λύση του προβλήματος είναι μια εντελώς διαφορετική ενεργειακή αρχιτεκτονική και ο τρόπος υπολογισμού της χοντρικής τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Αυτό δεν μπορούσε να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη. Mm-hmm. Πιθανότατα να γίνει το Μάιο ή στη Σύνοδο του Ιουνίου, αλλά θεωρώ ότι μέχρι το καλοκαίρι θα έχουν υπάρξει απαραίτητες αποφάσεις για αυτή την αλλαγή. Στο μεσοδιάστημα οι λύσεις θα είναι εθνικές. Mm-hmm. Και όπως είναι μέχρι τώρα εθνικές, θα συνεχίσουν για τους επόμενους τουλάχιστον 3 μήνες να είναι σε εθνικό επίπεδο. Τώρα, μιλήσατε κι εσείς νωρίτερα για μη συμβετικά όπλα. Θέλω να μιλήσουμε για τα πυρηνικά. Αν ένα πολυταχνικό και αναθεωρητικό καθεστώς όπως αυτό της Ρωσίας διαθέτει πυρηνικά όπλα, διπυρωτικούς πυράβλους και τακτικά, μπορεί να απειλεί τη διεθνή κοινότητα χωρίς να υφίσταται κάτι περισσότερο από οικονομικές κυρώσεις, είναι έτσι? Ναι, έτσι είναι. Αυτή είναι η αρχιτεκτονική του τρόμου την οποία έζησαν οι παλιότερες γενιές τη δεκαετία του 50 και 60 κυρίως. Ήταν η ισορροπία του τρόμου, μέχρι που φτάσαμε κάποια στιγμή δεκαετία του 80 και υπήρξαν οι συμφωνίες με τον Ρέγκαν, με τον Γκορμπατσόφ, για κάποια ισορροπία η οποία δεν θα είναι, κινδυνεύουμε δηλαδή με ένα λάθος ή ένα πάτημα ενός κουμπιού να υπάρξει ο πυρηνικός όλεθρος. Δεν νομίζω ότι έχουμε φτάσει ακόμη σε ένα σημείο που να θεωρούμε ότι είναι τα πράγματα επικίνδυνα. Αν και οι δηλώσεις αυτές του Μετβέντεφ και του Πούτιν είναι στο πλαίσιο του πυρηνικού δόγματος της Ρωσίας όπως αυτό έχει διαμορφωθεί μετά το 2010 και το οποίο περιλαμβάνει την πιθανότητα πυρηνικής first strike, δηλαδή πρώτου χτυπήματος με πυρηνικά όπλα, στην περίπτωση που θεωρήσουν ότι υπάρχει κίνδυνος για την ακεραιότητα της ρωσικής επικράτειας. Mm-hmm. Αυτή είναι μια απόφαση που έχει ληφθεί εδώ και 12 χρόνια και οι δηλώσεις αυτές δεν είναι κάτι καινούριο. Απλά θέλουν να μας τις υπενθυμίσουν για να μας τρομοκρατήσουν ή να φοβήσουν τη διεθνή κοινή γνώμη. Mm-hmm. Στο μεταξύ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απίφθινε πρόσκληση στο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να μιλήσει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο μέσω τηλεδιάσκεψης, κάτι που θα γίνει στα μέσα της εβδομάδας. Ο πρόεδρος Ζελένσκι είναι το υπαριθμό ένα πρόσωπο της Ουκρανίας από την πρώτη μέρα της εισβολής και θα ήθελα να μας κάνετε ένα σύντομο πορτρέτο του, αντιδιαστέλλοντάς τον με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο ηγέτης της Ουκρανίας εξελέγει με πολύ μεγάλα ποσοστά, πάνω από 70% στις προεδρικές εκλογές πριν από λίγα χρόνια. Είχε μεγάλη φθορά στη δημοτικότητά του, διότι πολλές από τις προεκλογικές υποσχέσεις δυσκολεύτηκε πολύ ή δεν μπόρεσε να τις υλοποιήσει. Αλλά από τη στιγμή που τα πράγματα οδηγήθηκαν σε σύγκρουση, έχει συγκεντρώσει ουσιαστικά τη συντριπτική πλειοψηφία της στήριξης του ουκρανικού λαού αυτή τη στιγμή και φέρεται, και το βλέπουμε όλοι, ότι φέρεται ως ένας εθνικός ηγέτης σε αυτή την περίσταση της εθνικής κρίσης και του πολέμου στον οποίο έχει μπλεχτεί η Ουκρανία χωρίς να το έχει επιδιώξει. Mm-hmm. Από την άλλη πλευρά, ο πρόεδρος Πούτιν διατηρεί μια πολύ μεγάλη δημοφιλία μέσα στη Ρωσία. Η πλειοψηφία των Ρώσων πολιτών θεωρούν ότι είναι ένας δίκαιος πόλεμος, γιατί θεωρούν ότι απειλούνται από την Ουκρανία και ότι τα εδάφη τα οποία διεκδικεί η Ρωσία στην Ανατολική και Νότια Ουκρανία είναι ουσιαστικά ρωσικά, διότι αυτό λέει το εθνικό αφήγημα της Ρωσίας. Αλλά ο πρόεδρος Πούτιν αυτή τη στιγμή έχει απολέσει, θα έλεγα, ένα μέρος της ελίτ της ρωσικής, έχει αρχίσει να αμφισβητεί την ορθότητα των αποφάσεων του πρόεδρου Πούτιν. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο, νομίζω, ότι πριν από 10 μέρες η ομιλία του πρόεδρου Πούτιν χτύπησε κατευθείαν και τους ολιγάρχες
και τους επιχειρηματίες ότι δεν συμμετέχουν στον εθνικό αγώνα. Ακόμα νομίζω βρισκόμαστε ίσως στο τέλος της αρχής αυτής της σύγκρουσης των δύο ηγετών. Θα δούμε, πιστεύω, πολλά περισσότερα επεισόδια και νομίζω ότι το πιο δύσκολο κομμάτι θα είναι μετά την παύση των εχθροπραξιών, όταν θα υπάρξει πολιτική διαπραγμάτευση για το ποιο θα είναι το καθεστώς των περιοχών που διεκδικεί η Ρωσία. Θα δούμε εκεί πώς, με ποιους πολιτικούς τρόπους θα μπορέσει να βρεθεί μια επίλυση, διότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι de facto η Ρωσία έχει καταλάβει αυτά τα εδάφη. Σε ποιο βαθμό θα μπορέσει οποιαδήποτε ουκρανική ηγεσία να αποδεχθεί την απόσχηση περιοχών τόσο μεγάλων και εθνικά σημαντικών και να τα θέσει σε δημοψήφισμα, όπως δήλωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι, στην κρίση του ουκρανικού λαού. Θα υπάρξει πλειοψηφία ποτέ Ουκρανών που θα υπερψηφίσουν την απόσχηση της Κρυμαίας και του Ντομπάς από την Ουκρανία? Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Κύριε Κουτσομίτη, να σας ευχαριστήσω θερμά για την, όπως πάντα, ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να έχετε ένα καλό βράδυ.